Πώς πάει το κυνήγι, να μας πείτε, αυτήν την εποχή που σχεδόν όλα τα είδη επιτρέπονται, τριχωτά, φτερωτά κτλ. Πώς πάει το κυνήγι στην περιοχή μας? Λοιπόν, το κυνήγι στην περιοχή μας, βγαίνουν οι κυνηγοί, κυνηγάνε. Υπάρχει μία έλλειψη και εκεί στους αγριόχειρους προπαντός. Λαγοί, βλέπω οι λαγοκυνηγοί καρπώνονται, χτυπάνε λαγούς από λαγούς. Υπάρχουν, έχει σε υπάρκεια. Λίγο τα αγριογούρουνα, λόγω της ξερασίας και της αυτές, πιστεύω ότι στις ριζέρβες υπάρχουν αγριογούρουνα, αλλά δεν μετακινούνται γιατί είχε ανομβρία και ήταν σε μέρη κοντά στα απαγορευμένα στον έστω. Τώρα έρχονται άλλοι κυνηγοί, γιατί τα παλαιότερα χρόνια, επειδή η Δράμα είναι εξαιρετικός κυνηγότοπος, είχαμε και αυτόν τον εναλλακτικό τουρισμό. Δηλαδή, κυνηγοί από διάφορες περιοχές της χώρας έρχονται να κυνηγήσουν στη Δράμα, από νησιά, από τη στερεά Ελλάδα. Ήρθαν κυνηγοί, αλλά δεν ήρθαν στον αριθμό που ερχόταν άλλες χρονιές. Και δεν, και οι ίδιοι οι τοπικοί κυνηγοί δεν πάνε σε μακρινά μέρη λόγω του κόστους της βενζίνας που έχει αυξηθεί, το πετρελαίο, και κάνουν όλη η οικονομία, κοιτάζουν να βολευτούν, να κυνηγήσουν λίγο κοντά, απλώς να ξύσουν την ψώρα τους. Κακά τα ψέματα, έχει χτυπήσει και η κρίση τους κυνηγούς και σκέφτονται την κάθε κίνηση που θα κάνουν. Οπότε οι τοπικοί σκέφτονται, ξέρουν που θα κάνουν ένα σωρό έξοδα, περιορίσαν πολύ και έρχονται μονάχα αυτοί που είναι λίγο οικονομικά ανεξάρτητα. Αυτήν την εποχή έχουμε έτσι κρούσματα ελαφροθυρίας, να το πω, σε μια εποχή κρίσης. Κρούσματα ελαφροθυρίας πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Όσο υπάρχουν μερικοί ασυνείδητοι κυνηγοί που υπάρχουν, αυτοί είναι σε μικρό ποσοστό, τους έχουμε απομονώσει και κοιτάζουμε, έχουμε δαπανίσει για αυτά οι συλλόγοι κάποια έξοδα συμπρόσιτα με θεροφυλάκους. Εξοπλιστήκαμε παραπάνω θεροφυλάκους με ένα πρόγραμμα που είχαμε στο Ίντερεκ για να κατεπολεμήσουμε τη λαθροθερία και να προστατέψουμε και τα δάση μας. Γι' αυτό το πράγμα, αυτοί δεν είναι κυνηγοί, είναι κάτι που δεν ανήκουν στην οικογένεια των κυνηγών. Πάντα θα υπάρχουν λαθροθύρες. Τώρα, από την άλλη, τα μέτρα για ένα ασφαλές κυνήγι λαμβάνονται από τα μέλη σας, γιατί είχε γίνει μεγάλη προσπάθεια ενημέρωσης? Σίγουρα τα μέτρα που συνήθως οι αρχηγοί στις παρέες λαμβάνονται, όλοι φοράνε τα γυλαίκα, τα πορτοκαλί, κινούνται με ασφάλεια με εντολή του αρχηγού, γίνονται σωστά τα μέτρα, γι' αυτό και τα ατυχήματα είναι σε πολύ μικρό ποσοστό, το 1% μπορώ να σας πω, γιατί προσέχουμε πάρα πολύ.